Δημήτρη μου, να σας καλωσορίσουμε. Διάχει την η ανησυχία των τουριστικών φορέων των Χανίων για την πορεία της τουριστικής περίοδου που μόλις ξεκίνησε, έτσι όπως καταγράφηκε το μεσημέρι στη συνάντηση που έγινε στο επιμελητήριο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη. Όπως τονίστηκε, το βασικό ζητούμενο είναι η προσέλκυση ολοένα και περισσότερων τουριστών για ασφαλείς όμως διακοπές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το εγχώριο προϊόν θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικό και στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία πέρυσι δοκιμάστηκαν σκληρά. Ενδεικτικά, μάλιστα, ο πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων, αναφερόμενος στις κρατήσεις, τόνισε πως φέτος έχει ήδη χαθεί ο Μάιος και ο Ιούνιος. Η εικόνα δυστυχώς δεν είναι αυτή που περιμέναμε, δεν είναι καλή. Περιμέναμε ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημα με τον κορονοϊό φέτος, δυστυχώς διαψευστήκαμε. Ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα αναπληρώσουμε αυτές τις απώλειες που υπήρχαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, έτσι ώστε να κλείσουμε με λίγο παραπάνω από ό,τι είχαμε πέρυσι. Το 40% των τουριστικών καταλυμάτων Χανίων αποτελείται από τα μικρά, ας πούμε, τουριστικά καταλύματα. Ένας φορέας που αποτελείται από 1.200 μέλη και που είναι πάρα πολύ σημαντικός, μπορούμε να πούμε αντίστοιχα με τα μεγάλα ξενοδοχεία του νομού μας. Ο Δημήτρης Φραγκάκης από την πλευρά του υπογράμμισε με έμφαση πως τα τουριστικά καταλύματα της Κρήτης και γενικότερα της χώρας φέτος μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού, μιας και στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να τύχουν καλύτερη στήριξη. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση και όχι μόνο, έτσι ώστε την επόμενη μέρα τα καταλύματά μας να είναι ανταγωνιστικά και να είναι ενεργειακά όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα. Θα είναι ένα εξοικονομώ για τα καταλύματα ακριβώς. Έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, και σιγά σιγά θα αρχίσει να υλοποιείται εντός του Ιουνίου. Θεωρώ ότι και τα τουριστικά καταλύματα θα έχουν φέτος μία αναλογικά καλύτερη σεζόν από ό,τι είχαν πέρσι. Στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκε επίσης και το ζήτημα της αύξησης του ορίου των 100 ατόμων στα κέντρα δεξιώσεων, με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ να τονίζει ότι οι ενστάσεις των επαγγελματιών του κλάδου μπορούν να επανεξεταστούν, όπως άλλωστε γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του πως στο τέλος θα βρεθεί χρυσή τομή. Περιμένουμε, σύμφωνα πάντα με τα υγειονομικά κριτήρια τα απαιτούμενα, να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα μπορεί να πραγματοποιηθούν γάμοι και βαφτίσεις. Πάντα όμως αυτό θα γίνει με γνώμονα την ασφάλεια. Δεν μπορεί να ανοίξει αυτή η δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει ασφάλεια, το καταλαβαίνετε, και εκεί θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή.